Επειδή ο κύριος Παντερής είπε ότι τον τρομάζει το κομμάτι των δρόμων, η αλήθεια είναι ότι οι δρόμοι τρομάζουν γενικότερα όλους τους κριτικούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Με τη βοήθεια της ανθρώπινης ασπίδας, κατά τη γνώμη μου, θα δούμε αυτή τη στιγμή ένα συγκλονιστικό βίντεο. Αφορά ένα συγκεκριμένο σημείο του ΒΟΑΚ, είναι στο ύψος του κόμβου της Χερσονήσου. Ένα σημείο το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς εδώ στην Crete TV, γιατί αρκετές φορές συνεργεία της Crete TV έχουν σπεύσει εκεί για τροχαία ατυχήματα αλλά και τροχαία δυστυχήματα και έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε ερασιτεχνικός φακός με δεδομένο ότι το τροχαίο σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου η ολισθηρότητα του δρόμου λόγω βροχών είχε μετατρέψει το οδικό δίκτυο σε πραγματικό παγοδρόμιο. Πάμε να δούμε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο. Θα ήθελα να το ξαναδούμε αυτό το βίντεο για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβη, για να μας εξηγήσουν μετά και τα μέλη της ανθρώπινης ασπίδας τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, αν μπορούμε να το ξαναδούμε το βίντεο. Αυτό το βίντεο έχει τραβηχτεί και βλέπουμε εικόνες από μέλη της ανθρώπινης ασπίδας. Το έχετε τραβήξει εσείς, κύριε Παντέρη. Πείτε μας ακριβώς τι συνέβη εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια σταθερή κάμερα μέσα στο λεωφορείο. Λεωφορείο είναι αυτό που ανεβαίνει. Σταθερή κάμερα λοιπόν που καταγράφει συνέχεια την κατάσταση. Έβρεσε εκείνη τη μέρα. Νομίζω βλέπω και την ημερομηνία και την ώρα. Ανέβαινα το δρόμο μετά τη Χερσόνησο δεξιά για να βγω στο ΒΟΑΚ, όπως είπαμε. Είναι 28 Σεπτεμβρίου, ναι. Πριν από 1,5 μήνα δηλαδή. Σωστά. Πριν από 2 μήνες. Περίπου, ναι. Κατέβαινε κάποιος Πολωνός, ήταν τουρίστας ήταν ο άνθρωπος, είχε έρθει μόλις από την πατρίδα του, είχε νοικιάσει αμάξι από το αεροδρόμιο, θεωρώντας ότι έβαλε το GPS του για να τρεπάσει το ξενοδοχείο του, αλλά χωρίς να γνωρίζει ότι ο δρόμος είναι τόσο μα τόσο ολισθηρός. Δηλαδή, όταν λέμε ολισθηρό. Ήταν ουσιαστικά οι πρώτες βροχές, τα πρωτοβρόχια. Ναι. Φανταστείτε ότι με τα πόδια δεν μπορούσε να σταματήσει το δρόμο. Με τα πόδια. Δηλαδή, το αυτοκίνητο ήρθε ανεξέλεκτο πάνω μου. Ανεξέλεκτο τελείως. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ευτυχώς ήμουν εγώ, αλλιώς θα πηγαίνουν από κάτω. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο, φαντάζομαι. Και επίσης, γλιτώσαν τα χειρότερα. Κύριε Δασκαλάκη, είναι ένας δρόμος που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνος. Εγώ προσωπικά και στα χρόνια που ήμουν στο ρεπορτάζ, αλλά και οι συνάδελφοι που εξακολουθούν να είναι στο ρεπορτάζ έξω, έχουν πάει αρκετές φορές στο συγκεκριμένο σημείο και για θανατηφόρα τροχαία. Ακριβώς. Έχω την αίσθηση ότι η άσφαλτος εκεί θέλει πλήρη αντικατάσταση και όπως λέει χαρακτηριστικά και ο κύριος Παντερής, ο οργανωτικός γραμματέας του Συλλόγου, ο δρόμος ο συγκεκριμένος σε περίπτωση βροχοπτώσεων, είτε είναι πρωτοβρόχια είτε όχι, θα πρέπει να κλείνει οριστικά η συγκεκριμένη έξοδος. Διότι έχουν καταγραφεί αμέτρητα ατυχήματα εκεί. Θα δούμε λίγο πριν την σύγκρουση των δύο οχημάτων στο συγκεκριμένο βίντεο ότι δεν υπάρχει μπάρα προστασίας δεξιά μας. Και αν δούμε το επόμενο βίντεο που μας έχει στείλει ο κύριος Παντερής, από κάτω υπάρχει ένας πολύ μεγάλος γκρεμός. Η μπάρα λοιπόν αυτή η οποία έχει καταστραφεί εδώ και χρόνια από άλλα ατυχήματα, από άλλες συγκρούσεις αυτοκινήτων, δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα. Αναφέρεσαι στο βίντεο με την καθίζηση του δρόμου. Υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε στο αρχείο σας. Προφανώς, νομίζω ότι το στείλαμε. Πολύ μεγάλη λίστα. Αλλά ακόμα και λίγο πριν τη σύγκρουση, αν παρατηρήσουμε το βίντεο, θα δούμε δεξιά, εδώ αμέσως, ότι δεν υπάρχει μπάρα προστασίας και από κάτω υπάρχει γκρεμός. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, είναι κύριε Δασκαλάκη. Είναι το βίντεο από τον κόμβο της Χερσονήσου, σωστά. Ναι. Στην έξοδο, είναι η έξοδος. Για να βοηθήσω και τον σκηνοθέτη μας, τον Δημήτρη, τον Φραγιαδουλάκη, είναι το πέμπτο βίντεο στη λίστα. Αν μπορούμε να το δούμε και αυτό, όταν είμαστε έτοιμοι. Γιατί ουσιαστικά είναι το σημείο, είναι αυτό εδώ. Ναι, το είναι ναι. Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό εδώ. Εγώ το τράξω αυτό το βίντεο. Ο ίδιος ο Μανώλης. Την επόμενη μέρα, επειδή με είχαν καλέσει στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου. Μπορούμε να το ακούσουμε λίγο βεβαίως, το βίντεο, επειδή κάνετε περιγραφή. Βεβαίως.
καιρό τώρα. Έτσι, καιρό τώρα. Έχουν τρακάρει εδώ δεκάδες αυτοκίνητα. Τα φρεναρίσματα εδώ πανεβαίνουν. Και απέναντι που έχει σκάσει το όχημα. Αν δηλαδή έλειπα εγώ, ο άνθρωπος θα πήγαινε εδώ από κάτω. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά αυτή την μπάρα, τη στοιχειώδη έστω, δεν φρόντισε κανείς να την ξαναβάλει στη θέση της. Αν και αυτός ο δρόμος πρέπει να κλείνει όταν βρέχει. Δεν έχει καμία άλλη εκδοχή. Είναι ένα σημείο που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν εδώ η πολιτική προστασία έχει λόγο, κύριε Λεονταράκη. Κύριε Δασκαλάκη, θα σας πω καταρχήν να πω μπράβο στον κύριο Μπαντερή για τη δουλειά που κάνει. Πραγματικά για την ασπίδα γενικότερα και εγώ προσωπικά αλλά και σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή αρχή και υπηρεσίες γενικότερα, τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που εντοπίζουν, αναδεικνύουν ζητήματα, θα έλεγα ότι είναι πυρήνες μέσα στην κοινωνία και βοηθάνε και εμάς όσον αφορά την αντιμετώπιση, την έγκυρη αντιμετώπιση ιεράρχησης των ζητημάτων. Είναι ένα ζήτημα τώρα σε ό,τι αφορά την νοησιρότητα του δρόμου, σίγουρα το ασφαλτικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο πιθανόν να στόχευσε ή αν ήταν τέλος πάντων αστοχία των ελαστικών του αυτοκινήτου, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα δύσκολο σημείο. Και μπορώ να σας πω από άποψη πολιτικής προστασίας ότι τα σημεία από το κατά μήκος Χερσόνησο Σομάλια όσον αφορά τουλάχιστον πλημμυρικά φαινόμενα είναι πάνω από 5 καταγεγραμμένα. Θέλω να πιστεύω ότι και με αυτό το βίντεο, με αφορμή το σημερινό βίντεο, ότι και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας τουλάχιστον θα μεριμνήσουν όσον αφορά την μπάρα, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί, τουλάχιστον το σημείο αυτό να γίνει μια πιο λεπτομερή, αν το θέλετε, εξέταση ίσως. Να δούμε αν όντως είναι αν το ζήτημα είναι η αστοχία του ασφαλτικού, θα πρέπει να διευθυνθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο το τάπητας, είναι και η κλίση του δρόμου πάρα πολύ μεγάλη. Και κλίση, ναι. Είναι πάνω από 22%, το θυμάμαι από τότε που τον φτιάχνανε. Μάλιστα. Το απαγορεύεται λοιπόν, ουσιαστικά. Καταλαβαίνω. Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο. Ας το αφήσουμε, το είδαμε. Κρατάω αυτό που λέει ο κύριος Λεονταράκης.